Νεκρός βρέθηκε στο γραφείο του το απόγευμα της Τρίτης ένας ασφαλιστής από την Ξάνθη. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία η οποία διαπίστωσε ότι πρόκειται για δολοφονία και απέκλεισε το χώρο. Σύμφωνα με το ξάνθη.gr Ο νεκρός βρέθηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι πεσμένος μπρούμητα στο γραφείο του. Τη σκηνή του εγκλήματος εξέτασε άμεσα συνεργείο της σήμανσης. Ενώ λίγο πριν τις 7 το απόγευμα έφτασε στον τόπο του εγκλήματος ο ιατροδικαστής Νίκος Κυφνίδης ο οποίος διαπίστωσε ότι το θύμα πυροβολήθηκε γύρω στις 10 το πρωί στη θωρακική χώρα, ακριβώς στην καρδιά. Το χτύπημα χαρακτηρίζεται από τους ανθρώπους της αστυνομίας επαγγελματικό και με βάση τα πρώτα ευρήματα φέρεται να προέρχεται από 20 όπλο. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα καθώς και το πιθανό οπτικό υλικό από την κίνηση στην είσοδο της οικοδομής αλλά και στις οδούς Καραολή και Τσιμισκή. Όπως είναι λογικό, το γεγονό έχει προκαλέσει σοκ στην οικογένεια του θύματο αλλά και στην τοπική κοινωνία.